Τουλάχιστον είμαστε εδώ και μένουμε σπίτι, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε φίλους και συναδέλφους από την άλλη άκρη της γραμμής. Έτσι δεν είναι? Χωρίς το Skype, τα WhatsApp, τα Zoom, τα τέτοια. Σκέψου, Πόπη, να το ζούσαμε όλο αυτό 15 χρόνια πριν. Τι θα κάναμε? Γεια σου, Πόπη. Μένουμε σπίτι και στο δικό σου σπίτι. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά που είμαστε όλοι μπροστά στο σπίτι. Δηλαδή, καλά. Στο τσακ με πετύχατε. Ήμουν την γραφή. Τι θα έκανε? Το πολύ πολύ να πήγαινε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, βρε Πόπη. Δρομολόγιο. Είχαμε ένα δρομολόγιο, κρεβατοκάμαρα, ξέρεις. Άμα το παθαίναμε αυτό 15 χρόνια πριν, θα τα είχαμε πάθει κατάθλιψη ομαδική όλοι μαζί. Ναι. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει το ίντερνετ, δεν το συζητάω. Κοίτα, δεν υποφέρουμε κιόλας. Μην τρελαθούμε κιόλας. Στα σπιτάκια μας καθόμαστε, μέσα σε όλη μας την άνεση, βλέπουμε τις τηλεοράσεις μας, τις ταινίες μας, στριμάρουμε τα πάντα, επικοινωνούμε με Skype με τον κόσμο, πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, βγαίνουμε, τρέχουμε. Τι πατάς έξω για να τρέξεις? Δεν έχω βγει να τρέξω καθόλου. Τα πάντα κάνουμε. Το ζήτημα είναι όμως, και εδώ αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ πολύ σοβαρά, πώς θα βγουν τα παιδιά άμα αυτό το πράγμα κρατήσει λίγο περισσότερο αύριο μεθαύριο ξανά στον κόσμο. Γιατί όσο να είναι, ένα τραύμα όταν είσαι παιδί και σε έχουν μαντρωμένο μέσα, δεν γίνεται να μην το περνάς, κάτι θα σου αφήσει. Αυτό πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε. Και το δεύτερο είναι να κοιταχτούμε λίγο καλύτερα, διότι δεν ζούμε και καμία πρωτόγνωρη κατάσταση με την έννοια του ο κόσμος δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ο αιώνιος φόβος του ανθρώπου. Άμα θα μας πλακώσει καμία πανδημία, γιατί θα γίνει σε περίπτωση τέτοια, μήπως εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος. Και ο δεύτερος φόβος, σε εισαγωγικά, είναι πότε θα σκάσουν μύθοι εξωγήινοι, το οποίο μην το αποκλείεται. Τι το οποίο καλά, στις θεωρίες συνωμοσίας παίζει και αυτό. Ναι, ναι. Απλώς, ρε παιδί μου, ξέρεις, το καταλαβαίνω ότι δεν είναι για κάποιους όμως, δηλαδή πολλοί κόσμος εκεί έξω φοβάται. Οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί η υγεία τους να είναι λίγο κλονισμένη, κάποιοι που έχουν χάσει τις δουλειές τους. Θέλω να πω, υπάρχει ένας φόβος εκεί. Ναι, μην είμαστε σπίτια. Ο ελεγχόμενος φόβος σώζει αυτή τη στιγμή. Το μείνε σπίτι. Αυτό σώζει. Αυτό, ναι. Φυσικά. Διαφωνώ. Ο φόβος σε καμιά περίπτωση δεν είναι. Ο ελεγχόμενος. Αυτό που είναι τόσο. Η πρόληψη σώζει. Η προφύλαξη σώζει. Το να σκεφτόμαστε με την κοινή λογική σώζει. Πώς θα προστατεύσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Ναι. Αυτό σώζει. Ο φόβος δεν σώζει. Ο φόβος σε τρελαίνει. Η υποβάθμιση επίσης δεν σώζει. Λες. Γιατί η υποβάθμιση. Γιατί κάποια στιγμή το υποβαθμίσαμε. Όχι, στην αρχή τουλάχιστον το υποβαθμίσαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αφορά κάποιον άλλον. Κοίταξε λίγο, εγώ είμαι απογοητευμένη από την ετοιμότητα που είχε όλος ο κόσμος απέναντι σε κάτι τέτοιο. Και εκεί ήθελα να καταλήξω όταν σας έλεγα ότι η πανδημία είναι κάτι που ο κόσμος φοβάται από τη δημιουργία του ανθρώπου, από την πρώτη στιγμή που υπήρξε άνθρωπος. Φοβόταν μην πες καμιά αρρώστια και εξαφανιστεί. Η παγκόσμια κοινότητα λοιπόν δεν είχε καταστρώσει κανένα σχέδιο για να το γλιτώσει όλο αυτό στην ώρα του και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο να έχουμε τον κόσμο μέσα μαζεμένο. Τι εννοώ? Έχουν αντιδράσει όλοι με διαφορετικές ταχύτητες. Έχουν αντιδράσει όλοι με διαφορετικό τρόπο. Άλλοι πιστέψαν ότι είναι κάτι σοβαρό, άλλοι το σνομπάραν από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν νεκροί άνθρωποι. Ναι. Στη δική μας τη χώρα εδώ, ενώ ξέραμε ότι υπάρχει ένα τέτοιος κίνδυνος μπροστά στον άνθρωπο και να σκάσει στο κεφάλι μας ξαφνικά και να μας αφνιδιάσει, δεν είχαμε κάνει τίποτα έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο. Δηλαδή, είμαστε κλεισμένοι μέσα, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί το σύστημα υγείας να μας φροντίσει σε περίπτωση που αρρωστήσουμε. Φυσικά, το παγκόσμιο. Αυτό βέβαια, αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο, Πόπη. Δηλαδή, είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα και ταυτόχρονα στην Ελβετία, στη Γαλλία, στην Αμερική, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία. Στην Ιταλία, που είναι μία από τις πιο σημαντικές οικονομίες της Ευρώπης. Τι λέμε τώρα? Ναι, παιδιά, αλλά είναι με απαγορευτικό. Είναι με το καθίστε στο σπίτι σας, παιδιά. Ναι. Ναι, δεν πρέπει... πήγες με χαρτάκι και με μήνυμα στο 1333. Πόπη, με τα κορίτσια σου μιλάς. Πού είναι? Μιλάω. Η μία είναι εδώ. Εκεί τους έχουν βάλει επίσης μέσα και τους λένε καθίστε στα σπίτια σας, κάντε τα απαραίτητα κρατώντας τις αποστάσεις. Ναι, τα ίδια. Τις κοινωνικές αποστάσεις τις κρατάνε. Δεν τους απογορεύσανε με χαρτάκι να βγούνε. Τους έχουν πει καθίστε στο σπίτι. Δηλαδή φροντίστε να μην μεταδώσετε τον ιό. Όταν λέμε φροντίστε με μεταδώσετε τον ιό, σημαίνει καθίστε στο σπίτι και πάρτε τα μέτρα σας. Αποφύγετε να βλέπετε άλλους ανθρώπους. Αυτό κάνει. Για πού μιλάμε τώρα? Εσένα, για την Ολλανδία, δηλαδή, ναι. Εσένα, η αντίρρησή σου είναι το ότι εμείς οι Έλληνες δεν καταφέραμε να πιστούμε και να πειθαρχήσουμε απλά με τη σύσταση. Καλά κάναμε και πήραμε και μέτρα εξ αρχής και σε πολύ καλό δρόμο είμαστε και καλά τα κάναμε όλα. Mm-hmm. Εμένα με φοβίζει λίγο το γεγονός ότι υποχρεωτικά καθόμαστε μέσα. Με απόφαση. Πώς το λένε? Σε απογοητεύει. Στο DNA μου μέσα μου βγάζει μια απόφαση. Πώς? Σε απογοητεύει, θες να πεις αυτό? Όχι, όχι. Τη φοβίζει. Τι σε φοβίζει?
φοβίζει για την επόμενη μέρα, να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ο ιός και η περίφημη κοινωνική ευθύνη, ατομική ευθύνη που έπεσε η καραμέλα των τελευταίων ημερών, που μας οδήγησε στο να βγει απόφαση να περιοριστούμε όλοι στο σπίτι με απόφαση συγκεκριμένη και να βγαίνουμε με άδειες και τα σχετικά. Η ατομική ευθύνη λοιπόν στο κεφάλι του δικό μου, προσωπική μου άποψη, είναι λίγο σαν το «μαζί τα φάγαμε της κρίσης». Και δεν μ' αρέσει να μου περνάνε εμένα μια ευθύνη όταν δεν είναι έτοιμοι όλοι να αντιμετωπίσουν κάτι, έστω και ξαφνικό, έστω και μεγάλο, σωστά και οργανωμένα διαφορετικά. Για παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι λέει σε όλες τις χώρες του πλανήτη? Για να δούμε, ρε παιδιά, πώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνετε το τεστ σε όλο τον κόσμο. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε το τεστ σε αυτή τη χώρα? Πουθενά δεν το κάνουμε. Εδώ στην Αμερική παραπονιούνται και λένε γιατί το έκανε ο Weinstein, ο οποίος είναι φυλακή για βιασμούς, γιατί το έκανε αυτός και βρέθηκε και θετικός παρεπιπτόντως. Ναι. Και δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε άλλος, ο οποίος μπορεί να έχει πάρα πολύ σοβαρά συμπτώματα. Εσύ, Πόπη, όσο έτοιμη και αν ήταν η παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίσει το φόβο μιας τέτοιας πανδημίας, επειδή αυτό έχει τρομερή μεταδοτικότητα, στην πραγματικότητα είναι ένας ιός γρίπης που σημαίνει ότι σε 2 μήνες κινδυνεύει όλος ο πλανήτης. Δηλαδή έχει τέτοια μεταδοτικότητα ο ιός που είναι. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Μα συμφωνώ, τα πάντα συμφωνώ. Και ναι, μέσα θα καθίσω και θα κρατήσω την απόσταση και δεν θα πάω να δω την κόρη μου. Έχω να τη δω από τη μέρα που ξεκίνησε η ιστορία την κόρη μου για αυτό το λόγο, για να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Αλλά περιμένω, από τη στιγμή που υπάρχει ένας οργανισμός που είναι η κορώνα, ναι, καλή κορώνα της υγείας, και λέει ο οργανισμός 3 πράγματα, περιμένω στη χώρα να τα κάνουμε αυτά τα 3 πράγματα. Ο οργανισμός λοιπόν λέει για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο πλανήτης, για να καταλάβουμε πώς κινείται και πώς δεν κινείται ο κορονοϊός, ναι, πρέπει να υποβληθούν σε τεστ οι πολίτες. Πούντο, γιατί δεν έχουμε υποβληθεί σε τεστ οι πολίτες? Επίσης, τώρα οι οργανωμένες χώρες έχουν επιτάξει τα νοσοκομεία. Μου στέλνουν μηνύματα τώρα στο Instagram και στα Twitter, ναι, και μου λένε ότι στην Βρετανία επιτάξανε την Δευτέρα ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, μου στείλανε το μήνυμα που πέρασε. Ναι. Επιτάξανε όλες τις ιδιωτικές κλινικές. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει αυτό. Εσύ σε προσωπικό επίπεδο ή τέλος πάντων, τι πιστεύεις ότι θα, όταν τελειώσει αυτό όλο με το καλό, τι θα παραμείνει στους ανθρώπους, στους απλούς, στους κανονικούς? Από το κεφάλι μου πορτάνε πάρα πολλά και δυστυχώς όχι πάρα πολύ ευχάριστα. Καταρχάς, έχει χτυπηθεί η οικονομία σε πάρα πολλούς κλάδους, ανεπανόρθωτα. Ναι. Αν σκεφτείς ότι η Ελλάδα, η οποία στηρίζεται στο μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ, στηρίζεται στον τουρισμό, φέτος θα έχει από τουρίστα κι άλλοι, και αν θα τον δούμε τον τουρίστα να έρχεται, μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο εσόδων κράτους. Μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο θέσεων εργασίας. Η εποχική εργασία ήταν αυτή που στήριζε την εργασία στο σύνολό, ναι, της και τους δείκτες της ανεργίας. Μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει αυτό για το υπόλοιπο του προϋπολογισμού, όσο και αν αυτός αναπροσαρμοστεί. Έτσι. Σε παγκόσμιο δηλαδή, επίπεδο. Θέλω να γιατί σκέφτομαι αυτό ως προοπτική. Το δεύτερο είναι ο φόβος. Μας έχουν μπολιάσει με ένα φόβο και σε αυτό πραγματικά διαφωνώ. Κάθεται οριζόντια διαγώνια και όπως θέλεις. Και μας έχουν κάνει να φοβόμαστε ακόμη και αυτόν ο οποίος φτερνίζεται επειδή έχει αλλεργία. Δηλαδή θα τον κοιτάμε, θα βγαίνουμε έξω αύριο μεθαύριο όταν επιτραπεί να βγούμε έξω και θα κοιτάμε τον άνθρωπο που θα φτερνίζεται λόγω της αλλεργίας και θα φοβόμαστε, μην τον λιντζάρουμε κιόλας, πώς το λένε. Ναι. Νομίζω ότι αντί να γυρίσουμε σε μια αλληλεγγύη, σε μια αγάπη ο ένας προς τον άλλον, σε ένα όλοι μαζί μπορούμε, ρε παιδιά, να το πάμε παρακάτω, γιατί είδατε αφορά τους πάντες, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι γνωστοί, είτε δεν είναι, όλος ο πλανήτης πλήττεται από αυτό. Αντί να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι ένα, νομίζω ότι θα βγούμε πιο ορισμένοι από ό,τι μπήκαμε σε αυτή την ιστορία. Πόπη, τι να σου ευχηθούμε λοιπόν, πες μας μια ευχή. Ξέρω εγώ, να είμαστε καλά όλοι καταρχάς. Εντάξει, ναι. Να βγούμε λίγο έτσι πιο. Να βγούμε κερδισμένοι μέσα από αυτή την ιστορία, στο βαθμό που μπορούμε, στο βαθμό που. Τι να σου πω τώρα, ο κόσμος θα κλάψει. Έχει ήδη κλαίει, έχουμε τόσα θύματα. Αλλά ας προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάτι από αυτή την ιστορία και να πάμε τη ζωή μας λίγο μπροστά. Μην μείνουμε πάλι στα ίδια. Θα είναι κρίμα, ρε παιδιά. Θα είναι κρίμα να μείνουμε πάλι στα ίδια. Να γίνουμε πιο άνθρωποι, πρέπει. Να κάνουμε αποφώνηση με την Πόπη. Ναι. Μερικά δευτερόλεπτα ακόμα θέλουμε. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, και το σύνθημά μου. Να πει το σύνθημά σου. Μένουμε σπίτι και δεν φοβόμαστε. Και δεν φοβόμαστε. Και δεν φοβόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.